μετά που πάω, για ακολουθήστε με όμως, για να περιηγηθούμε σε μια πολύ όμορφη πόλη. Ο αστικός σιδηρόδρομος Πειραιά Κηφισιάς, γνωστός ως ηλεκτρικός, μετράει σχεδόν 1,5 αιώνα ζωής. Ατμοκίνητος αρχικά και ηλεκτροκίνητος αργότερα. Ο σιδηροδρόμος συνέδεσε το 1869 την Αθήνα με τον Πειραιά, που μέχρι τότε οι άμαξες ήταν το μόνο μέσο συγκοινωνίας μεταξύ τους. Η πρώτη ιδέα για τη δημιουργία του τέθηκε από τον Φρεντερίκο Φεράλδη το 1835. Ένα χρόνο αφότου η Αθήνα έγινε πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, αλλά απορρίφθηκε από την τότε κυβέρνηση. 8 χρόνια αργότερα, το 1843, ο Αλέξανδρος Ραγκαβής επαναλαμβάνει δημόσια την πρόταση, αλλά και πάλι δεν υπήρξε ανταπόκριση. Το 1855, ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος καταθέτει το πρώτο νομοσχέδιο για την ίδρυση σιδηροδρόμου Αθήνας Πειραιά. Το νομοσχέδιο αυτό είναι ο νόμος ο οποίος δίνει το δικαίωμα εκμετάλλευσης στην εταιρεία που θα αναλάβει το έργο για 55 χρόνια. Το 1857 το δικαίωμα αυτό αυξάνεται σε 75 χρόνια. Τελικά στις 17 Φεβρουαρίου του 1869 έχει τελειώσει το έργο και γίνεται η πρώτη δοκιμή της διαδρομής. Τα επίσημα εγκαίνια γίνονται μέσα σε ατμόσφαιρα γενικής χαράς 27 Φεβρουαρίου του 1869 με επιβάτες στο πρώτο δρομολόγιο τη Βασίλισσα Όλγα και τον Πρωθυπουργό Ζαΐμι, υπουργούς, στρατιωτικούς, διπλωμάτες και άλλους επισήμους. Τελικά το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Η ατμομηχανή με 6 βαγόνια καλύπτει τη διαδρομή των 8 χιλιόμετρων από το Θησίο στον Πειραιά, περίπου σε 19 λεπτά. Οι δύο πόλεις, Αθήνα και Πειραιάς, έχουν πλέον συνδεθεί με σιδερένιες γραμμές. Σήμα κατά τεθέν εδώ στο γλυκό μας τον Πειραιά, με τον οποίο θα ξεναγήσουμε και θα μάθουμε πολλά όμορφα πράγματα και λεπτομέρειες που δεν τις ξέρατε. Είναι και το μέγαρο που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, θα γυρίσουμε μια ώρα την κουλίτσα και θα ξεκινήσουμε γιατί σήμα κατά τεθέν έξω ακριβώς από το σταθμό να παίρνεις τη φραουλίτσα σου. Πολύ ζεστή και πολύ ήλιος. Και όταν είσαι και μέσα στο αυτοκίνητο, η θερμοκρασία ανεβαίνει πολύ περισσότερο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μεμβράνες για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Με τη μεμβράνη τα έχεις λύσει όλα και δεν έχεις ούτε ήλιο. Μεμβράνες, η χρήση τους περισσότερο για αυτό που βγήκαν είναι για την ασφάλεια και μετά περισσότερο για τη ζέστη. Γιατί όταν χτυπήσουν και ή σπάσει το τζάμι, ουσιαστικά θα φύγουν και θα τραυματίσει τον άνθρωπο και τον επιβάτη που είναι μέσα. Όταν είναι κολλημένη η μεμβράνη πάνω στο τζάμι, και το πολύ πολύ να έχει περισσότερο σαν ένα χτύπημα επάνω του. Όσον αφορά για το θέμα της ζέστης ή του κρύου περισσότερο, αφορά μέσα την καμπίνα του αυτοκίνητου. Άμα έχει γενικά η ατμόσφαιρα πολύ ζέστη, η μεμβράνη βοηθάει επειδή έχει 99% προστασία από τις περιόδεις ακνοβολίες, να μην καίγεται το χέρι σου, είναι σαν να έχεις ένα μόνιμο αντιλιακό πάνω σου και βοηθάει παράλληλα και την καμπίνα μέσα να υπάρχει μια δροσιά. Αποθεί περίπου γύρω στο 50-55% τη θερμοκρασία από έξω προς τα μέσα. Αυτό βέβαια βοηθάει και το χειμώνα. Δεν αφήνει να έχει τόσο κρύο μέσα η καμπίνα όσο είναι έξω. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες μεμβρανών. Η πρώτη κατηγορία είναι οι μη πιστοποιημένες μεμβράνες, οι οποίες απαγορεύονται στην Ευρώπη να τοποθετηθούν. Μετά είναι η δεύτερη κατηγορία, που είναι όλες οι μεμβράνες οι οποίες γνωρίζουμε και κυκλοφορούν στην αγορά στην ελληνική. Και η τρίτη κατηγορία είναι η κεραμική μεμβράνη, η οποία το κόστος για αυτή, για ένα αυτοκίνητο, ξεπερνάει τα 1.000 ευρώ.
χωρίζουν σε σειρές. Οικονομική σειρά, το κάθε εργοστάσιο μπορεί να βγάλει και δύο και τρεις σειρές. Το κάθε εργοστάσιο, όπως σας είπα, η οικονομική της σειρά μπορεί να έρχεται πολύ πιο οικονομικά στο αυτοκίνητο, αλλά έχει μικρότερη διάρκεια ζωής. Άρα πάμε στην καλή σειρά που βγάζει το εργοστάσιο συνήθως. Αυτή γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος. Η τιμή περίπου σε αυτό ανέρχεται γύρω στα 100 με 200 ευρώ, αναλόγως το αυτοκίνητο. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το αυτοκίνητο και τα πόσα τζάμια έχει πάνω. Γι' αυτό συνήθως ρωτάνε, είναι τρίθυρο ή πεντάθυρο το αυτοκίνητο, είναι SUV, για να καταλάβουν πάνω κάτω πόσα τζάμια έχουν να τοποθετήσουν. Σαν χρόνος τοποθέτησης χρειάζεται περίπου γύρω στις 2 με 3 ώρες, αναλόγως το αυτοκίνητο και τα τζάμια που έχει, τις δυσκολίες που μπορεί να βρεθεί να δούμε πάνω στην τοποθέτηση. Γιατί δεν είναι ένα παξιμάδι και μια βίδα, είναι κάτι το οποίο παίρνουμε τα μέτρα πάνω και το κόβουμε ακριβώς όπως είναι το τζάμι. Οικονομική σειρά αντέχει γύρω στα 5 χρόνια. Η καλή σειρά έχει εγγύηση εφορής ζωής. Από τη δεύτερη κατηγορία και πάνω, το εργοστάσιο δίνει κάποια βεβαίωση ότι αυτό το προϊόν είναι πιστοποιημένο και ότι δεν θα έχουμε κάποια προβλήματα στο δέρμα μας ή βγάλουμε κάποια αλλεργία. Γι' αυτό το λόγο και το ΚΤΕΟ πλέον ζητάει αυτή τη βεβαίωση ότι το προϊόν αυτό είναι πιστοποιημένο. Το λιμάνι του Πειραιά αποτελεί το βασικό συνδετικό κρίκο της Ηπειρωτικής Ελλάδας με τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, αλλά και τη βασική θαλάσσια πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο νοτιοανατολικό της άκρο. Άνοιξη καλοκαίρι 2017. Θέλουμε να αλλάξουμε τη διάθεσή μας. Θέλουμε χρώματα. Θέλουμε διαφορετικά υφάσματα και ωραίες ιδέες. Πάμε μαζί να βρούμε τη Χριστίνα να μας μοιήσει σε άλλα πράγματα. Χριστίνα μου, μπήκε η άνοιξη. Αλλάζουμε διάθεση, αλλάζουμε στυλ και αλλάζουμε και χρώμα. Θέλεις να μου πεις λιγάκι πώς θα αλλάξουμε τη διάθεσή μας στο σπίτι όσον αφορά όμως το ύφασμα? Οι κουρτίνες και τα υφάσματα που μπορούμε να βάλουμε στο σπίτι μας το καλοκαίρι είναι ανάλαφρα, πάλα αποχρώσεις
γήινες αποχρώσεις και φυσικά γάζα, λινό σε σχέδια και χρώματα. Για το σαλόνι του σπιτιού, θέλω να ξεκινήσω γιατί από εκεί πέρα περνάμε πάρα πολλές ώρες της ημέρας, αλλά καθόμαστε και κυρίως και το βράδυ. Τι χρώμα και τι ύφασμα θα βάλουμε για να είμαστε πιο άνετα στο σπίτι μας? Το πρώτο κριτήριο είναι ο χώρος μας. Κλασικός, νεανικός, μοντέρνος, minimal. Από εκεί αποφασίζουμε τι θα βάλουμε. Μπορούμε να βάλουμε μία κουρτίνα ζακάρ με ένα γεωμετρικό σχήμα ή με ένα λουλούδι, με μία μονόχρωμη, απλά και λιτά. Ειδικά το καλοκαίρι. Every time you think about it, talk around it Πάμε στη Γούναρη, ένας από τους πιο εμπορικούς δρόμους της πόλης. Γυρίζουμε στο 1830 και στη Δημοτική Αγορά του Πειραιά. Παλιά η Δημοτική Αγορά είχε τρεις εισόδους και πλήθος καταστήματα. Το 1968 κατεδαφίστηκε και στη θέση της δημιουργήθηκε το σύγχρονο εμπορικό κέντρο Πειραιά με τον μεγάλο πολυόροφο ουρανοξύστη. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ουρανοξύστης στην Αττική μετά τον πύργο Αθηνών. Ό,τι και αν θέλεις να βρεις, στην αγορά του Πειραιά θα βρεις τα πάντα. Από κρέας, ψάρια, οπωροκυπευτικά και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Πλέον έχει γίνει το αγαπημένο σημείο για να κάνεις τα ψώνια σου. Φτηνά και πολύ ποιοτικά. Πολύ καλά, άλλο βρίσκα ψάρα για να πάρετε, παιδιά. Βρίσκα τόπια πρωινά ψάρα και πάμε. Γιάννη, τι κάνεις? Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Κεράσια τώρα. Κεράσια, βέβαια. Καλοκαιρινό φρούτο. Καλοκαιρινό φρούτο. Από πού είναι? Λαμίας. Από τη Λαμία. Έχουμε και από το συνεργείο μας εδώ πέρα Λαμία. Να σου πω, το αγαπημένο φρούτο που τρώνε πιο πολύ. Κεράσια και το βερίκοκο. Και βερίκοκο, ε. Ρικορικορικοκο. Το βερίκοκο. Το βερίκοκο από πού είναι? Το βερίκοκο είναι Κόρινθο. Κόρινθο. Πόσα χρόνια, παιδάκι μου, σε ξέρω? 12 χρόνια. 12 χρόνια. 12 χρόνια. Μάλιστα. Ωραία. Άρα δηλαδή παίρνουμε και, και τα απαραίτητα στοιχεία και βιταμίνες που θέλουμε. Βέβαια. Και είμαστε κομπλέ. Κάνουμε και νερό χυμό. Το φρούτο είναι ό,τι καλύτερο. Τέλεια. Και τραβάει πολύ το κεράσι τώρα. Ναι. Να σου τώρα, πω. Τώρα είναι που τρώνε κεράσια. Τελικά αντικειμενικά είναι πολύ γλυκό το κεράσι. Είναι. Το περίμενα λίγο πιο άκουρο. Καραμιώτη κάνω ό,τι καλύτερο. Είσαι στα λαγανικά αυθεντία. Πάντα, όλα. Γεια σου, βρε Γιάννη, σε αγαπάμε πολύ. Να είσαι καλά.
Τώρα εδώ στον Πειραιά. Οι εκπλήξεις όμως συνεχίζονται. Και θα πάμε το χρόνο πίσω και θα πάμε και το χρόνο μπροστά. Ελάτε μαζί μου γιατί τα καλύτερα έρχονται και θα σας μείνουν να ξέχαστα. Πόσο χρόνο είστε εδώ? 18. Πιάνετε την πέτρα και τη στίβατο όπως κάνετε και τώρα? Σαφώς. Πώς ήταν τότε ο Ολυμπιακός? Μοναδικός και ανεπανάληπτος. Τώρα τι έχετε να πείτε για τον Ολυμπιακό? Σε πολύ υψηλό επίπεδο. Όπως και τώρα. Είναι η ομάδα η οποία έχει 7 συνεχόμενα πρωταθλήματα. Πάμε για το 8ο. Και πιστεύω ότι ο πρόεδρός μας, ο οποίος είναι ένας απίθανος άνθρωπος, θα κάνει ό,τι το καλύτερο μπορεί για να δοξαστεί ο Ολυμπιακός ακόμη μία φορά. Πειραιάς και Ολυμπιακός. Υπήρχε περίπτωση να είναι κάτι άλλο? Είπες Πειραιάς και Ολυμπιακός. Ολυμπιακός και Πειραιάς. Ολυμπιακός και Πειραιάς. Εντάξει. Εμείς τον Πειραιά ζούμε για αυτή τη μεγάλη ομάδα. Η ομάδα η οποία πραγματικά είναι ένα στρίλο. Και είμαστε πολύ τυχεροί γιατί μέσα από αυτή την ομάδα περάσανε πολύ μεγάλοι πρόεδροι. Και ο μεγαλύτερος που υπάρχει και θα μείνει στην ιστορία είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Μάλιστα. Ένας και μοναδικός. Να γυρίσουμε λίγο όμως τα χρόνια πίσω και να μου πείτε λίγα πράγματα. Πώς ήταν τότε ένας αθλητής, μεγάλος ποδοσφαιριστής, μέσα σε μια τέτοια ομάδα? Όταν εγώ ξεκίνησα να πάω στον Ολυμπιακό, 14 ετών, κατάλαβα ότι εκεί θα κάνω καριέρα. Εκεί θα δοξάσω την ομάδα μου, την οποία την λάτρευα από πιτσιρίκο. Η πιο ωραία στιγμή? Όταν φόρεσα για πρώτη φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού, όχι σε παιχνίδι, σε προπόνηση. Αυτό μου έδωσε ακριβώς τη δύναμη και το σφύριγμα που λέμε εμείς ποδοσφαιρικά, να καταλάβω πως αυτός ο σύλλογος πρέπει να δοξαστεί από μένα όσο μπορώ περισσότερο, μαζί με τους μεγάλους συναδέρφους ποδοσφαιριστές: Δαρύβα, Κοτρίδη, Μουράτη, Ρωσίδη, Καραπατή, Θεοδωρίδη, Κουρουκλάτο, ονόματα φοβερά, Δρόσο, Κοκκινάκη, Μουστακλή, θα πω κι άλλους, Κοτρίδη, Μπέμπι. Έχετε μπει τους πιο τόπους. Μεγάλη παίκτη. Και σας αγαπάνε, βλέπω και έρχονται και σας χαιρετάνε όλοι. Πολύ αγάπη. Κοίταξε. Αλλά το κόκκινο δεν το βγάζετε από πάνω σας. Ποτέ. Κοίταξε να δεις κάτι. Εγώ είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί ουδέποτε στην ποδοσφαιρική μου καριέρα, παρότι έχω 8 κατάγματα και σταμάτησα 26 χρονών παιδί, ουδέποτε είχα αποβληθεί ή είχα παρατηρηθεί από διαιτητή. Κοίταγα να παίξω το σωστό ποδόσφαιρο, το αθλητικό ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο πολιτισμού, τέχνης και γραμμάτων. Αγαπάμε Ολυμπιακό. Πάντα. Δεν λείπω ποτέ. Και μέσα από αυτή την εκπομπή, αυτή την παρουσία, θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ τον πρόεδρό μας, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, που προσέχει σε αυτό το επίπεδο την ομάδα των παλεμάχων, τους παλιούς παίκτες. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Αυτή είναι η ιστορία. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φαντή. Να είστε καλά, κορίτσια μου. Μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακά.
παντού υπάρχει ένας Γιάννης. Παντού βλέπω κουστούμια, αλλά θέλω να μάθω πώς φτιάχνεται ένα κουστούμι. Το εμπορογραφείο μας δημιουργήθηκε το 1972 από τον πατέρα μου. Αυτή τη δουλειά την έμαθα κοντά του. Στην αρχή ξεκίνησα, όπως αντιλαμβάνεστε, βοηθητικά και μετά σιγά σιγά εξελίχθηκα και σε κόφτης. Ο πατέρας μίξερ και έκοβε με την περιβόητη γεωμετρία του Μίλλερ, που είναι ο παραδοσιακός τρόπος. Σε ένα πατρόν σχεδιάζει το σωματότυπο του πελάτη και δημιουργείται το ρούχο. Η δουλειά αυτή κάποια στιγμή άρχισε και έφθινε. Ο πατέρας μου αντιλήφθηκε ότι ο κόσμος ο περισσότερος στρέφεται στο έτοιμο. Παντρέψαμε το έτοιμο και την παραγγελιογραφή. Εμείς έχει τύχει σε πολλές περιπτώσεις και έχουμε παντρέψει τρεις γενιές. Γνωρίζουν τη δουλειά μας. Πολλοί γνωρίζουν και από τους δικούς τους γονείς τον πατέρα μου και έρχονται και μου λένε ότι ο πατέρας σου μας είχε ράψει στον πατέρα μου και έρχομαι κι εγώ να δω τη δουλειά τη δική σας που ενδιαφέρομαι για κάποιο ρούχο το οποίο να είναι πάνω στα μέτρα μου ακριβώς. Πλέον τα υφάσματα είναι εισαγωγής. Το μάλινο το ρούχο, όπως αντιλαμβανόμαστε, αναπνέει στο σώμα, κρατάει μια φρεσκάδα, μια ζωτικότητα την οποία δεν μπορεί να την έχει ένα ρούχο που είναι σε έτοιμο, τα οποία ως επιτοπλίστων είναι συνθετικά. Ναι, μεν τα έτοιμα βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο και πολύ υψηλή ποιότητα ραφής. Τα πατρόν είναι αρκετά καλά σε πολλές περιπτώσεις και εξαρτάται πλέον και από τον τεχνίτη που θα κάτσει να παρουσιάσει είτε μια παραγωγή σειρά ετοίμου ενδύματος. Και μετά πάμε στο επιμέτρο που είναι ο παραγγελιοράφτης, ο παραδοσιακός παραγγελιοράφτης που θα δουλέψει με την δαχτυλίθρα και τη βελόνα. Ο πελάτης μας όταν θα έρθει στο εμπορογραφείο μας για να ράψει ένα κουστούμι, θα πάρουμε τα μέτρα, παρατηρώντας με πολύ προσοχή τις λεπτομέρειες, γιατί εκεί είναι όλο το μυστικό. Και αφού σημειώσουμε τα μέτρα, βγάζουμε το στάμπο, το πατρόν που λέμε, στο σωματότυπο του πελάτη. Στρώνουμε το ύφασμα επάνω στον πάγκο μας και αρχίζουμε πλέον και κάνουμε τη σχεδίαση. Η πρώτη πρόβα είναι ένας σκελετός του κουστούμιου. Δεν έχει ούτε μανίκια, ούτε γιακά, σχεδόν τίποτα. Κάνοντας λοιπόν την πρώτη πρόβα που είναι πολύ βασική, θα κάνει τις επιδιορθώσεις και θα προχωρήσει μετά το ρούχο στο στάδιο της δεύτερης πρόβας. Η δεύτερη πρόβα είναι πλέον ολοκληρωμένο το ρούχο. Έχει το κολάρο του, έχει τα μανίκια του, τρυπωμένα μεν όλα αυτά, διότι αν χρειαστεί να επέμβουμε πάλι, να μην έχουμε ράβε ξύλωνε. Όταν λοιπόν γίνει η δεύτερη πρόβα, το ρούχο αρχίζει και ξετρυπώνεται και οδηγείται πλέον στην πρέσα, που θα γίνει κουμπί κουμπότρυπα και η πρέσα να το σιδερώσει, να παραλάβει το ρούχο του ο πελάτης μας σιδερωμένο και έτσι όπως ακριβώς το παράγει. Εμένα αυτό που με ικανοποιεί στο τέλος μιας παραγγελίας ενδύματος, ένα ολοκληρωμένο κουστούμι, είναι το χαμόγελο του πελάτη, ο οποίος φεύγει ικανοποιημένος, διότι πήρε αυτό το οποίο ζήτησε, με όλες τις λεπτομέρειες και τις ιδιαιτερότητες που καλύψαμε οποιαδήποτε ανάγκη του, και το αποτέλεσμα τον εκάνει και φεύγει περιχαρής. Και σαν απόδειξη των όσων λέμε, όπως προανέφερα, έχουμε ράψει πολλούς, τρεις γενιές ανθρώπων, τον παππού, τον πατέρα και τον γιο. Εδώ ακτινοτά από την πλατεία Κοραή. Επεκτείνεται ως το λιμάνι από τη μία και ως το Πασά λιμάνι από την άλλη. Εδώ λοιπόν θα βρεις τα πιο πολλά εμπορικά καταστήματα.
νομίζω ότι αυτό το φτέρνισμα τώρα που είχες, κανονικά εγώ να το έχω κάνει θέμα. Και θα το βρω εγώ γιατί θα το κάνω θέμα. Αλλά πριν σου πω για το φτέρνισμα, επειδή συνέχεια αλλάζω τα μαλλιά μου, θέλω να μάθω από εξειδικευμένο άτομο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη μόδα και την τρίχα, πολύ περισσότερο από όλους μας, τι θα πρέπει να προσέχουμε, και ειδικά τώρα που θα είναι και καλοκαίρι. Και γενικώς τα μαλλιά μας θέλουν περιποίηση. Τάσεις για το 2017 και όχι μόνο. Πώς βλέπεις τη μόδα και από πού πηγάζει? Η μόδα, Μαρία, πηγάζει από τα παγκόσμια Fashion Week που γίνονται κάθε χρόνο Οκτώβριο, Νέα Υόρκη και Λονδίνο. Όπου από εκεί πέρα ενημερωνόμαστε για τις τάσεις, τις οποίες τις φέρνουμε και τις διαφοροποιούμε, τις στρογγυλεύουμε, τις μαλακώνουμε, αν θες, ο καθένας στο κομμωτήριό του. Δύο κόσμοι, δύο διαφορετικοί τύποι μαλλιών πάνω σε μία γυναίκα. Και όχι μόνο. Ωραία η ερώτησή σου. Αυτό με έχει πολύ έτσι τσιτάρει τα τελευταία χρόνια. Και αιτία σε αυτό είναι οι κόρες μου. Έχω δύο κόρες στην εφηβεία, 16 και 13 χρόνων. Όπου η μεγάλη είναι street fashion, ροκάκι, ενώ η μικρή είναι Barbie, είναι ηλουστρασιόν. Αυτό το feedback που έχω πάρει από τις κόρες μου με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στη δουλειά μου. Να ακούω και να βλέπω περισσότερο, να παρατηρώ μάλλον περισσότερο την πελάτησά μου. Τι θέλει. Και έτσι απλά, επειδή με ρωτάς, έχω να σου πω ότι ναι, όντως είναι δύο κόσμοι, δύο κατηγορίες θα μπορούσα να πω. Οι γυναίκες που θέλουν τα μαλλιά τους πολύ λαμπερά, πολύ γυαλιστερά, ακριβά μαλλιά που τα λέω εγώ, και είναι και οι γυναίκες που θέλουν τα πιο ματ μαλλιά. Οι γυναίκες εκείνες που ανήκουν, θα έλεγα, στην κατηγορία street fashion. Πάνε όλα τα στυλ των μαλλιών στις γυναίκες? Φυσικά και όχι. Όπως και όλα τα ρούχα, δεν ταιριάζουν σε όλα τα κορμιά. Αυτό είναι το διακόνημά μας, αν θέλεις, να προσπαθούμε να αναδείξουμε την προσωπική ταυτότητα του καθενός. Ξεχωριστά. Πώς βγαίνει το τελικό αποτέλεσμα και κάθε πελάτης φεύγει με ένα χαμόγελο? Η κομμωτική είναι δύο πράγματα. Είναι ο συνδυασμός λογικής και συναισθήματος. Εμένα, πολύ απλά θα σου πω με μία λέξη, ότι τα μαλλιά μου δίνουν πληρότητα στην ψυχή μου. Κουρεύω και ταξιδεύω. Πόσο συχνά μπορεί να αλλάζει κάθε κοπέλα τα μαλλιά της? Με τα εξειδικευμένα εργαλεία πλέον που έχουμε στα χέρια μας, μία γυναίκα μπορεί να αλλάζει όσο μα όσο συχνά θέλει τα μαλλιά της. Οι τάσεις για το 2017? Το μπαλαιγιάζ παραμένει τάση. Έρχονται όμως να προσθεθούν πολύ και τα διάφορα παστέλ, τα οποία θα μας απογειώσουν για τη διάθεση. Πώς θα κρατήσουμε λαμπερά τα μαλλιά μας και το καλοκαίρι? Τα μαλλιά μας το καλοκαίρι θέλουν περισσότερη φροντίδα, γιατί εκτίθονται στον ήλιο και στη θάλασσα. Εκείνο που θα δημιουργήσει ένα προστατευτικό φίλτρο στην τρίχα μας είναι η θεραπεία κερατίνης και κατ' επέκταση τα εξειδικευμένα προϊόντα που θα σας προτείνει ο επαγγελματίας κομμωτής. Πώς επηρεάζονται τα κορίτσια από τα μίντια για το πώς θα φτιάξουν τα μαλλιά τους? Μαρία, καλός ή κακός, είναι η εποχή της εικόνας. Όλοι ερεθίσματα και καταβολές παίρνουμε πλέον από τα social. Τα social σε εμάς τους επαγγελματίες θα μας φέρουν τον πελάτη μέχρι την πόρτα, αλλά από εκεί και πέρα είναι θέμα ικανότητας του κάθε επαγγελματία. Τι είναι αυτό που σε ικανοποιεί όταν φεύγεις το βράδυ και κλείνεις την πόρτα? Είμαστε εδώ για να καλύψουμε τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου και να φεύγει με ένα τεράστιο χαμόγελο. Αγαπάμε τον Πειραιά και αγαπάμε τους καλούς φίλους. Μην πεις πόσα χρόνια με ξέρεις όμως. Να κάνω εγώ πόσο. Όχι. Η πιο ωραία ξηρή καρπή και όχι μόνο. Ωραίοι άνθρωποι, παιδί μου, Πειραιάς. Ωραίοι άνθρωποι. Σωστά. Τα μάτια του μιλάνε, είδες. Α, να τα καλά. Είδες. Παίρνεις και το φιστικάκι σου από τα χεράκια στα ωραία και το ευχαριστιέσαι. Πειραιάς, παιδί μου, ανοιχτοχέριδες όλοι. Και αυτό ωραίο είναι. Κοίτα, ωραία φορέματα. Καλοκαίρι για σένα.
Ρούχα, πρέπει να ανανεώσουμε την καρδερόμπα μας. Λέτε, για πάμε. Σήμερα, μετά από 21 χρόνια παρουσίας, η εταιρεία μας συνεχίζει να κατασκευάζει εγχώρια ολοκληρωμένες συλλογές με υψηλά στάνταρτ ποιότητας, πρώτων υλών και ραφής, στις πιο προσιτές τιμές. Εξυπηρέτηση σιγουριάς και ασφάλειας. Κοντά σας, 24 ώρες το 24ωρο, εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις με συνέπεια. Εγκαταστήστε δωρεάν την εφαρμογή Hermes Radio Taxi ή καλέστε να σας εξυπηρετήσουμε. Πουλικαράκος. Ηλεκτρικά έργα, μηχανήματα εξοικονόμησης ενέργειας, επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Πουλικαράκος. Πεπειραμένοι πτυχιούχοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και την πλήρη εφαρμογή κάθε είδους ηλεκτρικού έργου. Πουλικαράκος. Διαθέτουμε πλούσιο ηλεκτρολογικό υλικό, φωτιστικά, μικροσυσκευές. Πουλικαράκος. Αναλαμβάνουμε και κατοίκον επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Πουλικαράκος. Ειρήνης 20, Νέο Φάληρο. Τηλέφωνο 210-4815-981. Πουλικαράκος. Οι πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Ώρα που ο κόσμος εδώ πέρα ξετσουμίζει και μου πηγαίνει και δεξιά και αριστερά. Και καλά πρέπει να κάνει. Ανοίγει ο καιρός, θέλεις να περπατήσεις, να το ευχαριστηθείς. Το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Αλλά όχι, δεν θα το κάνουμε παρέα. Εγώ συνεχίζω τη βόλτα μου στο γλυκό μου τον Πειραιά. Εσείς θα πάτε αλλού. Φιλιά πολλά. Μέχρι την επόμενη βόλτα κάντε like γιατί κερδίζουμε και δώρα. Φιλιά πολλά. Α, να προσέχετε.